κάμερα. Α, λίγο και. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, των Υπουργών Σκουρλέτη, Χαρίτση, Τσιρόνη και εκατοντάδων παρευρισκομένων πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα τα εγκαίνια του νέου Δημαρχείου Καλαμάτας. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι αυτό που εκφράζω σε ευχή, του να σταθεί δηλαδή ο Δήμος και αυτό το κτίριο δίπλα στο Δημότη, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Ή αν θέλετε, δεν απέχει καθόλου από την πραγματικότητα. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, γιατί το γνωρίζετε κύριε Δήμαρχε, όχι μόνο γιατί είμαι επίτιμος δήμαρχος της πόλης, γιατί εδώ μεγάλωσα. Ότι στην ουσία αυτό που παντούτε, η ψυχή μου είναι εδώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά για ένα υπουργό εσωτερικών να βλέπει ένα Δήμο να μπορεί να στεγάσει τα καινούργια σχέδιά του, τις καινούργιες προτάσεις του σε ένα τέτοιο κτίριο. Διότι αυτό το κτίριο αποτελεί ένα παράδειγμα για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ένα υπόδειγμα το οποίο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, φανερά συγκινημένος, υπενθύμησε στους παρευρισκόμενους στοιχεία που αφορούσαν στη χρηματοδότηση του έργου και εξήρε το ρόλο που έπαιξε στην υλοποίηση του Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ σημείωσε πως το νέο Δημαρχείο έχει ήδη αποσπάσει δύο πανελλήνια βραβεία. Στην τελετή των εγγενείων χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Σον δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής των εγγενείων, οι επίσημοι ανέβηκαν στον τρίτο όροφο του Δημαρχείου, όπου έγινε η παρουσίαση της προσωπογραφίας του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, την οποία έχει φιλοτεχνήσει ο διευθυντής του οικαστικού τομέα της Φάρης, Παναγιώτης Λαμπρινίδης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ο καπετάνιος είναι μαζί μας. Τι να πρωτοθυμηθούμε, ότι με το Κώστα Ναυαρίνο μας έβαλε στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, ότι είναι ο πρωτεργάτης της κίνησης του αεροδρομίου μας, όπου έχουμε διασυνδέσεις με 30 ευρωπαϊκές πόλεις πλέον, ότι έχει δωρήσει τη μελέτη για το δρόμο Καλαμάτα-Ριζόμυλο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προέτρεψε την μεριά του να αναγνωρίζονται τα έργα αυτών που πράττουν και προσφέρουν στην πατρίδα. Εδώ τη Μεσσηνία, να δώσουμε ένα παράδειγμα για ολόκληρη την Ελλάδα. Τους ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν στον τόπο, τους τιμούμε όπως τους αξίζει. Είναι το χρέος μας και πρέπει να το τηρούμε πάντοτε, κυρίως αυτούς τους κρίσιμους καιρούς. Ο γιος του καπετάν Βασίλη Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ, επεσήμανε πως ο καπετάν Βασίλης θα ήταν πολύ χαρούμενος γιατί επέμενε να τελειώνει ό,τι ξεκινούσε. Και σημείωσε ότι μας εμπέδωσε το να επενδύουμε και την αγάπη στη Μεσσηνία. Θα είμαστε πάντα κοντά στη Μεσσηνία και την Καλαμάτα. Το βράδυ της Παρασκευής έγιναν επίσης τα εγγένεια του υπερσύγχρονου στεφανιογράφου στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Αυτό το έργο, το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα με την εγγενική χορηγία των τριών δωρητών του Ιδρύματος Μεσσηνιάρχου, της καθοδιομηχανίας Καρέλια και του εφοπλιστή του κ. Κωνσταντακόπουλου, έρχεται να συμπληρώσει τον εξοπλισμό ενός νοσοκομείου που τα τελευταία χρόνια θα τολμήσω τη λέξη απογειώνεται. Για να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και να τονίσουμε την ευγνωμοσύνη απέναντι στα τρία ιδρύματα που ένωσαν τις δυνάμεις. Γι' αυτό λοιπόν σας κοιτάμε στα μάτια καθαρά σήμερα και σας λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας. Οι τρεις δωρητές παρέλαβαν τιμητικές πλακέτες, τις οποίες απέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Ευχαριστώ.